Να έρθουμε τώρα στο υψηλό κόστος της ενέργειας, κυρίες και κύριοι, με τους λογαριασμούς ρεύματος που λαμβάνουν τα νοικοκυριά να παραμένουν εκτός λογικής. 708 ευρώ. Ναι, είδατε καλά. Αυτός είναι ένας λογαριασμός ρεύματος για ένα διαμέρισμα 74 τετραγωνικών μέτρων. Ανεργή εγώ, μόνο ο σύζυγος δουλεύει, 4 παιδιά και τρέξε να πληρώσεις. Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Ο εκαθαριστικός λογαριασμός ρεύματος που έλαβε ήρθε 5 φορές πάνω από ό,τι συνήθως. Το σπίτι είναι γύρω στα 95 τετραγωνικά. Ο λογαριασμός ερχόταν γύρω στα 100-150 ευρώ το μήνα, ανάλογα καθαριστικός ή έναντι. Ο τελευταίος ήρθε 500. Πόσο θα πληρώσετε? Δεν έχω ιδέα, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά, έχουν ανέβει όλα, σούπερ μάρκετ και είναι λίγο δύσκολη κατάσταση έως πάρα πολύ δύσκολη. 853 ευρώ ρεύμα για ένα διάρρη διαμέρισμα 82 τετραγωνικών μέτρων και από τα 853, τα 722 και 86 είναι ρήτρα αναπροσαρμογής. Σω και παπά καλέ, δεν τρέμω ολόκληρη. Είναι δυνατόν 5.000 ρεύμα, 50 τετραγωνικά στο σπίτι και ζει μόνη μου. Είχα λογαριασμό 34 ευρώ. Και στο επόμενο που μου ήρθε, ήρθε 2.134. Σε πόσα τετραγωνικά? Σε 55 τετραγωνικά. Δηλαδή πύργο αν είχα δεν θα τα έκαιγα. Μέρα αν είχα να το έκαιγα, εργοστάσιο αν είχα δεν θα τα έκαιγα αυτά. Τριμελής οικογένεια που ζει σε διαμέρισμα 122 τετραγωνικών μέτρων πήρε καθαριστικό λογαριασμό 1.330 ευρώ, από τα οποία η ρήτρα αναπροσαρμογής φτάνει τα 597,74. Καταναλωτές που είναι σε απόγνωση με φουσκωμένους λογαριασμούς στα χέρια πηγαίνουν στις εταιρείες παροχής ρεύματος προκειμένου να κάνουν διακανονισμό. Με την αγωνία ότι δεν θα μπορούν να πληρώσουν τη δόση του διακανονισμού και παράλληλα το λογαριασμό που τρέχει. Θέλουν 2.500 αυτό το δίμηνο. Εγώ πού θα τα βρω δηλαδή? Κλέφτης αν γίνω.